Πραγματοποιήθηκε σήμερα μια δημοτική επίσκεψη στο Δήμο Σιτίας ως ανώτερος διοικητής φοράς νομούντας Σιτίου και διοικητής συνδικάτου της ΜΙΣΕΠ. Ήθελα και επισήμως να ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή δύναμη στο παραλαμβάνοντα Δήμαρχο και να συζητήσουμε διάφορα θέματα τα οποία άπτονται της συνεργασίας στην περιοχή. Όπως επιτοπλίσαμε, δώσαμε βαρύτητα σε κάποια προβλήματα που υπάρχουν στο οδικό δίκτυο στην περιοχή της Μονάδας, γενικότερα με την αυξημένη τουριστική κίνηση η οποία υπάρχει τους τερινούς μήνες. Και κάποια θέματα όσον αφορά την υδρολόγηση του χωριού που είναι πλησίον της Ζήλου του Καλοχωριού. Και γενικά το όλο θέμα ότι η Μονάδα πλέον έχει μειωθεί η δύναμή της, μειώνεται αυτό συνεπάγεται. Θεωρώ ότι ήταν μια αρκετά επικοδομητική συζήτηση. Έχουν βγει κάποια συμπεράσματα τα οποία θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να υλοποιήσουμε κάποια πράγματα. Και θεωρώ ότι θα έχουμε την υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Σιτίας σε μια προσπάθεια που γίνεται να λύσουμε ένα χρόνιο πρόβλημα. Ξέρετε, όλοι οι Σιτιακοί έχουν μια ευαισθησία με τη συγκεκριμένη μονάδα, γιατί λίγο πολύ όλοι από εκεί περάσαμε. Όταν υπηρετήσαμε τη στρατηγική μας θητεία. Είναι μια μονάδα η οποία έχει συμβάλει τα μέγιστα στην περιοχή και στην ανάπτυξη της περιοχής και γενικά στην ενδυνάμωση των σχέσεων των πολιτών με τη στρατιωτική ηγεσία και με όλους όσους εμπλέκονται στο συγκεκριμένο κομμάτι. Υπήρξε ένα θέμα, μια πρόταση από τον κύριο Σφεντουράκη, η οποία πραγματικά έτσι θεωρώ ότι είναι άξια λόγου και η οποία πρέπει να αξιολογηθεί από εμάς για να μπορέσουμε να δώσουμε μια λύση. Ο δρόμος ο οποίος συνδέει τα δύο τμήματα, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο, της μονάδας, είναι δημόσιος. Η επικοινωνία λοιπόν των στρατιωτικών γίνεται από ένα κομμάτι οδικής οδού, το οποίο χρησιμοποιείται κατά κόρον τώρα, ειδικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο, από τους τουρίστες, από τους διερχόμενους, από όλους όσους είναι στην περιοχή. Έχει γίνει λοιπόν η πρόταση, αν μπορέσουμε σαν τεχνική υπηρεσία να βοηθήσουμε, να γίνει μια μελέτη ούτως ώστε να συνδεθούν τα δύο τμήματα των μονάδων για να μπορέσουν να επεμπλακούν από το δημόσιο κομμάτι. Θεωρώ ότι είναι αξιόλογη η πρόταση, και να το λέω και για λόγους ασφαλείας και για λόγους επιχειρησιακούς κατά κάποιο τρόπο για τη μονάδα. Θα προσπαθήσουμε, σας είπα, με την τεχνική υπηρεσία να δούμε αν μπορέσουμε τουλάχιστον να ασχοληθούμε με το μελετητικό κομμάτι, ούτως ώστε να μπορέσει μετά να χρηματοδοτηθεί. Το δεύτερο κομμάτι είναι που έχει να κάνει με την υδρόδυση στο Χαμέτουλο, το έχουμε συζητήσει με τον κύριο Σφεντουράκη. Από τη στιγμή που υδρεύεται η συγκεκριμένη περιοχή μέσω της μονάδας, πρέπει και εμείς σε αυτό το κομμάτι, για λόγους όπως είπαμε και επιχειρησιακούς, για να επεμπλακεί η μονάδα από τη συγκεκριμένη διαδικασία, να μπορέσουμε σαν ΔΕΙΑΣ να μεταφέρουμε κάποιες δραστηριότητες εκτός της μονάδος και να έχουμε τη συνδρομή της μονάδος μόνο στο κομμάτι της ηλεκτροδότησης, επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα ή μάλλον είναι ακριβή τοποθέτηση κάποιου σταθμού για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το συγκεκριμένο έργο. Θεωρώ ότι υπάρχει σε αυτό και διάθεση για συνεργασία και για την υλοποίηση του έργου. Τον ευχαριστώ που ήρθε στο Δήμο σήμερα. Εξάλλου, ο κ. Σφεντουράκης, εκτός από ένας άξιος αξιωματικός και ικανός και ένας πολύ καλός φίλος, του εύχομαι κάθε επιτυχία και στα καθήκοντά του και θεωρώ ότι η συνεργασία είναι δεδομένη και σήμερα και αύριο και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Να είσαι καλά. Με τις ελιές είμαστε όλοι παραγωγοί.